Πάμε στη τραγωδία των Τεμπών, κυρίες και κύριοι, με τους 57 νεκρούς. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας ενημερώσει. Έχουμε εξελίξεις για τον 20χρονο Γεράσιμο, το μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού, Άρη. Ακριβώς, Νίκο, και με ειδική πτήση από την 110 πτέρυγα μάχης από τη Λάρισα, πέταξε για Βοστόνη ο νεαρός φοιτητής. Συνοδευόταν μάλιστα από ομάδα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Γιατροί και νοσηλευτές ήρθαν από τις ΗΠΑ για να προετοιμάσουν αυτό το ταξίδι του Γεράσιμου. Να σας πω πως σήμερα το πρωί, λοιπόν, αναχώρησε το αεροπλάνο για την Βοστόνη. Εκεί θα νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης ο Γεράσιμος, καθώς συνεχίζει να δίνει αυτή τη μάχη για σχεδόν 9 μήνες. Νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Κλείνοντας, να σας πω πως, όπως έγινε γνωστό, το λεγόμενο και μαύρο κουτί της επιβατικής αμαξοστοιχίας εντοπίστηκε μετά από τόσο καιρό σε χώρους όπου φυλάσσονται τα συντρίμια των βαγονιών. Παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές. Το καταγραφικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά είχε υποστεί τέτοιες βλάβες που δεν κατέστη δυνατόν να προσφέρει στοιχεία στις αρχές που ερευνούν αυτή τη σιδηροδρομική τραγωδία. Απαντήσεις για αυτή την τραγωδία που δεν άφησε πίσω της μόνο 57 νεκρούς, άφησε και ανθρώπους όπως ο Γεράσιμος βαριά πληγωμένους με στίγμα που θα τους ακολουθεί σημάδια σε όλη τους τη ζωή, δυστυχώς.